Λοιπόν, να διαβάσουμε 355 σελίδα. Δόξα πατέρα. 355 σελίδα, το ΚΑΠΑΛΦΑ κεφάλαιο. Είναι το βασιλείο Α. Μετά δε ταύτα τα πράγματα, Ναβουθέο Ισραηλίτης είχε αμπελώνα εν Ισραήλ πλησίων του παλατίου του Αχάβ, βασιλέως της Σαμαρίας. Και λάγησε ο Αχάβ προς τον Ναβουθέ λέγον, δώσμη τον αμπελώνα σου για να έχω αυτόν κήπον λαχάνων, επειδή είναι πλησίον του οίκου μου. Και θέλω σε δώσει ανταυτού αμπελώνα καλύτερον παρά αυτόν, ή αν είναι αρεστόν εις σε, θέλω δώσει το αντίτυπον αυτού το Αργύριον. Ο δε Ναβουθέ είπε προς τον Αχάβ, μη γέννητο εις εμέ παρά Θεού να δώσω την κληρονομία των πατέρων μου εις σε. Κίνθεν ο Αχάβ εις τον οίκον αυτού σκυθροπός και δυσαρεστημένος δια των λόγων των οποίων ελάγησε προς αυτόν Ναβουθέ ο Ισραηλίτης, υπόν δεν θέλω δώσει την κληρονομία των πατέρων. Και πλαγίασεν επί της κλίνης αυτού και επέστρεψε το πρόσωπον αυτού και δεν εφαγιά του. Και ήρθε προς αυτόν η Εζάβελ η γυνή αυτού και είπε προς αυτόν, διατί το πνεύμα σου είναι περίλυπον ώστε δεν τρώγει σάρτον. Όδε είπε προς αυτήν, επειδή ελάλησα προς τον Ναβουθέ τον Ισραηλίτη και είπα προς αυτόν, δώσμη τον αμπελώνα σου διαργυρίου ή αν αγαπάς θέλω σου δώσει άλλον αμπελώνα ανταυτού. Και εκείνος απεκρίθη, δεν θέλω σου δώσει τον αμπελώνα μου. Και είπε προς αυτόν η Εζάβελ η γενιά αυτού, «Συ τώρα βασιλεύς επί τον Ισραήλ, σηκώθητε φάγε άρτον και ας είναι εύθυμος η καρδία σου, εγώ θέλω σου δώσει τον αμπελώνα Ναβουθέ του Ισραηλίτου». Τότε έγραψεν επιστολάς εν ονόματι του Αχάβ και εσφράγισε δια της φραγίδος αυτού και απέστειλε τας επιστολάς προς τους πρεσβυτέρους και προς τους άρχοντας τους όντας εν την πόλη αυτού τους κατοικούντας μετά του Ναβουθέ. Και έγραφε εν τες επιστολές λέγουσα, κηρύξατε νηστεία και καθίσατε τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού και παρακαθίσατε δύο άνδρες κακούς αντίκρι αυτού και ας μαρτυρήσωση κατά αυτού λέγοντες, σύ ευλασφήμισας τον Θεό και τον Βασιλέα και εκβάλατε αυτόν και λιθοβολήσατε αυτόν και ας αποθάνει. Και έκαμον οι άνδρες της πόλεως αυτού, οι πρεσβύτεροι και οι άρχοντες οι κατοικούντες εν την πόλη αυτού, καθώς εμήνυσε προς αυτούς η Εζάβελ κατά το γεγραμμένον εν τις επιστολές τας οποίας έστειλε προς αυτούς. Εκήρυξαν νηστείαν και κάθισαν τον Ναβουθέ επικεφαλής του λαού και εισήλθον δύο άνδρες κακοί και κάθισαν αντίκρι αυτού και μαρτύρησαν οι άνδρες οι κακοί κατά αυτού κατά του Ναβουθέ εναντίον του λαού, ενώπιον του Θεού, του λαού, λέγοντες ο Ναβουθέ ευλασφήμισε τον Θεό και τον Βασιλέα. Τότε εξέβαλον αυτόν έξω της πόλεως και λιθοβόλησαν αυτόν με λίθους και απέθανε. Και απέστειλαν προς την Ιεζάβελ λέγοντες, Ναβουθέ ελιθοβολήθη και απέθανε. Και ως ήκουσεν η Εζάβελ ότι ο Ναβουθέ λιθοβολήθη και απέθανε, είπεν η Εζάβελ προς τον Αχάβ, σηκώθητη, κληρονόμησε τον αμπελώνα Ναβουθέ του Ισραηλίτου, τον οποίον δεν ήθελε να σηδώσει διαργυρίου, διότι ο Ναβουθέ δεν ζει αλλά απέθανε. Και ως ήκουσεν ο Αχάβ ότι ο Ναβουθέ απέθανε, εσηκώθη ο Αχάβ να καταβεί στον αμπελώνα του Ναβουθέ του Ισραηλίτου για να κληρονομήσει αυτόν. Και ήλθε ο λόγος του Κυρίου προς Ηλίαν τον Θεσβήτην λέγον, σηκώθητη κατάβα η συνάντηση του Αχάβ βασιλέως του Ισραήλ ως της κατοικία εν Σαμαρία. Ιδού εν το αμπελώνι του Ναβουθέ είναι όπου κατέβει για να κληρονομήσει αυτόν και θέλεις λαγίσει προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εφώνευσας και έτια κληρονόμησας. Και θέλεις λαγίσει προς αυτόν λέγον, ούτω λέγει Κύριος, εν το τόπο όπου εκείνες έγλυψαν το αίμα του Ναβουθέ, θέλουσι γλύψει εκείνες το αίμα σου, ναι σου. Και είπε ο Αχάβ προς τον Ηλία, με έβρικας εχθρέ μου. Και απεκρίθησε έβρικα, διότι επόλυσες σε αυτόν εις τον απράτιστο πονηρών ενώπιον του Κυρίου. Ιδού λέγει Κύριος, εγώ θέλω φέρει κακόν επί σε και θέλω σαρώσει κατόπιν σου και εξολοθρεύσει του Αχάβ τον ουρούντα προς τον τείχον και των πεφυλαγμένων και των αφημένων μεταξύ του Ισραήλ. Και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον του Ιεροβάμ, ιού του Ναβάτ και τον οίκον του Βασά, ιού του Αχιά, δια των παροργισμών των οποίων παρόργησας και έκαμε στον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και περί της Ιεζάβελ έτι ελάγησε ο Κύριος λέγον, εκείνες θέλουσι καταφάγει την Ιεζάβελ πλησίον του περιτυχήσματος της Ισραήλ, ως της εκ του Αχάβ αποθάνει εν την πόλη, εκείνες θέλουσι καταφάγει αυτόν, και ως της αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουσι καταφάγει αυτόν. Ουδείς το όντι δεν εστάθη όμοιος του Αχάβ, ως της επόλυσε εαυτόν εις τον απράτη πονηρά ενώπιον του Κυρίου, όπως εκείνη αυτόν η Εζάβελ η γενή αυτού, και έπραξε βδελιρά σφόδρα ακολουθών τα είδωλα κατά πάντα όσα έπρατον οι Αμορέοι, τους οποίους ο Κύριος εξεδίωξεν έμπροσεν των ιών Ισραήλ.
Ως δε ήκουσε ο Αχάβ τους λόγους τούτους, διέριξε τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκον επί τη σάρκα αυτού και ενίστευσε και εκείτε το περιτετυλιγμένο σάκον και βάδιζε και κυφός. Ήρθε ο δε ο λόγος του Κυρίου προς Ηλίαν, το θεσβήτη λέγον, είδες πως εταπεινώθη ο Αχάβ ενώπιόν μου? Επειδή εταπεινώθη ενώπιόν μου, δεν θέλω φέρει το κακόν εν τις ημέρες αυτού, εν τις ημέρες του Ιού αυτού θέλω φέρει το κακόν επί των οίκων αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί ο Θεός, αδερφοί, τα παρακολουθεί όλα και βλέπει τα πάντα. Και ο λαός του Θεού, αδερφοί, πρέπει να έχει το φόβο του Θεού. Να ξέρουμε ότι ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, όπως κινούμαστε, αδερφοί, ο Θεός τα βλέπει όλα και πρέπει να είμαστε πάντοτε ειλικρινείς και να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Ο Θεός μας αγαπάει. Γι' αυτό μας έσωσε, γι' αυτό μας έβγαλε μέσα από την αμαρτία, γι' αυτό μας φανέρωσε το λόγο του, γι' αυτό μπήκε μέσα στην καρδιά μας ο λόγος του Θεού, μας αναγέννησε, μας έδωσε το πνεύμα το Άγιο και ο σκοπός του Θεού είναι, αδερφοί, να μας ετοιμάσει για τον ουρανό. Δηλαδή μας αγαπάει ο Θεός. Και αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή μας είναι το καλύτερο. Το καλύτερο θέλει να κάνει ο Θεός για όλους μας, γιατί μας αγαπάει, δεν έχει κανένα συμφέρον ο Θεός από εμάς. Εμείς έχουμε συμφέρον από το Θεό για να μας ευλογήσει, να μας δώσει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, είναι δώρο Θεού. Η οικογένειά μας, τα υπάρχοντά μας, αν έχουμε κάποιο σπίτι, αν έχουμε μια δουλειά, όλα είναι δώρο Θεού. Μας τα έχει δώσει ο Θεός. Γι' αυτό εμείς πρέπει να τον ευγνωμονούμε, αδερφοί, και να τον δοξάζουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά. Και πρέπει να τον ευχαριστούμε κάθε μέρα για πάντα τα ελέη του. Και να έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας και να περιμένουμε, αδερφοί, τον Θεό. Ο Θεός τα βλέπει όλα. Θα τα λύσει όλα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Θεός όλα θα τα φτιάξει στην ώρα τους και θα δείτε ότι ο Θεός είναι αγαθός και θα ευλογήσει το λαό του, τον οποίο τον αγαπά και αγαπά και τον αδύνατο, αγαπά και τον δυνατό, αγαπά και τον πεσμένο, αγαπά και τον ταλαιπωρημένο, μας αγαπάει όλους ο Θεός. Και τον ευχαριστούμε γιατί το βλέπουμε μέσα στη ζωή μας καμιά φορά που αδυνατίζουμε, που πέφτουμε, που έχουμε προβλήματα, πολλά μας πήγουν τα προβλήματα, οι ανέχειες, όλα καμιά φορά στη ζωή μας έρχονται κάπως δύσκολα, βλέπουμε, αδερφοί, το χέρι του Θεού και την αγάπη του ότι είναι μαζί μας. Δεν μας εγκαταλείπει ποτέ ο Θεός. Μπορεί να πέσουμε, μπορεί να κάναμε λάθη, μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν έπρεπε, μπορεί να κάναμε ακόμα και κάτι που δεν έπρεπε να το κάνουμε, αλλά σημασία έχει ότι ο Θεός, αδερφοί, δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Θα είναι μαζί μας και θα μας ελέγξει, θα μας μιλήσει, θα μας προτρέψει. Ο σκοπός του όμως είναι να μας βοηθήσει να πάμε στον ουρανό. Και γι' αυτό εμείς πρέπει να το ξέρουμε, να έχουμε ειρήνη μες στην καρδιά μας και να έχουμε εμπιστοσύνη, αδερφοί, στο Θεό. Γιατί άνευ εμπιστοσύνης. Δεν μπορεί να εργαστεί ο Θεός μέσα στην καρδιά μας. Πρέπει να τον εμπιστευόμαστε τον Κύριο σε όλα. Δηλαδή, αν εγώ έχω μια γυναίκα ή εσύ ή παιδιά και δεν έχει εμπιστοσύνη ένα στον άλλον, μπορούμε να ζήσουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε, αδερφέ. Όταν έχω τη γυναίκα μου και πάω στο σπίτι και μου λέει, πού ήσουνα, στη δουλειά ήμουνα. Μα δεν σε βλέπω να έχει λερωθεί. Κάπου αλλού ήσουνα, πού γύριζες, πού πήγες σήμερα, γιατί άργησες να έρθεις. Μα είχε κίνηση στον δρόμο και άρχισε να αρχίζει μια μουρμούρα, μια φασαρία, γιατί υπάρχει ζήλια. Και γίνεται η ζωή μας δύσκολη χωρίς λόγο. Ενώ εγώ σκόλασα, είχε κίνηση στον δρόμο, είχε μπουτιλιάρισμα, καθυστερείς να πας σπίτι. Δεν είναι ότι έκανες κάτι, ότι πήγες κάπου, αλλά καμιά φορά ο άνθρωπος, το μυαλό του ανθρώπου, λένε πολλά πράγματα τα οποία, αδερφοί, δεν ευσταθούν κιόλας. Και πολλές φορές, αδερφοί, αδικούμαστε. Πολλές φορές λένε πράγματα που δεν πρέπει. Κατηγορίες. Λένε πάρα πολλά οι άνθρωποι, γι' αυτό πρέπει, αδερφοί, να προσέχουμε, να μην δίνουμε σημασία σε ό,τι λένε, αλλά εμείς να έχουμε, αδερφοί, εμπιστοσύνη στον Θεό. Γιατί ο Θεός που άρχισε το καλό έργο αυτό στη ζωή μας, ο Θεός θα το τελειώσει, θα μας ευλογήσει, αδερφοί, όλους. Και δεν βλέπουν αυτό χωρίς άνθρωπο. Αυτό που διαβάσα απόψε, ένα πολύ σημαντικό, και έτσι ο Θεός, αδερφοί, να μας το δώσει απόψε, να το καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό που διαβάσαμε εδώ απόψε. Ένας άνθρωπος φτωχός. Ένας ταλέπορος άνθρωπος. Αλλά είναι ευγενής. Αγαπάει το Θεό. Είναι ειλικρινής. Μπορεί να είναι φτωχός, μπορεί να είναι ταλέπορος, να έχει ένα μικρό αμπελάκι, αλλά αγαπάει το Θεό και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλά βλέπετε, αδερφοί, οι Ιεζάβελ και ο Χαάβ τι έχουν βάλει στόχο. Δόξα τω Θεώ. Βλέπετε αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, ενώ έχει ένα ωραίο αμπελάκι, ο βασιλιάς, ο Αχάβ, ζήλεψε το αμπελάκι του φτωχού ανθρώπου. Ευλογημένε, τόσα έχεις, βασιλιάς είσαι. Ζήλεψε στο ανθρώπου το αμπελάκι που είναι δίπλα στο δικό σου και θέλει να βάζεις λάχανα μέσα και να βάζεις ντομάτες και κουκιά και δεν ξέρω τι να βάλεις. Και θέλει να του πάρεις στο ανθρώπου το αμπελάκι που είναι από την κληρονομιά από τον πατέρα του και δεν μπορεί να το δώσει. Και έχουμε κληρονομιά, αδερφοί, από τον πατέρα μας και δεν μπορούμε να πουλήσουμε την κληρονομιά που μας έδωσε ο Κύριος.
Είναι κληρονομιά μας, θα έχει δώσει. Είναι χαρίσματα, είναι ευλογίες μας, έχει δώσει ο Θεός. Δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε και να μην τα πουλήσουμε ποτέ, αδερφοί. Τα που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή μας, ποτέ να μην τα ξεχάσουμε και ποτέ να μην τα πουλήσουμε. Και αν κάποιος σε στεναχωρίζει, και αν κάποιος σε κατηγορίζει, και αν κάποιος πει οτιδήποτε, δεν πρέπει εμείς να πουλήσουμε, αδερφοί, αυτά που μας έχει δώσει ο Κύριος. Δεν πρέπει να τα πετάξουμε ποτέ, γιατί είναι δώρα του Θεού σε εμάς. Το αμπελάκι εδώ, ο Ναβουθέ, αυτός ο άνθρωπος λέει, βασιλιά μου, δεν μπορώ να σου το πουλήσω το αμπελάκι μου. Γιατί είναι κληρονομιά από τον πατέρα μου, εγώ αυτό έχω από τον πατέρα μου, από τη μητέρα μου, από τους γονείς μου, και αυτό δεν πρέπει να το πουλήσω, πρέπει να το κρατήσω. Να θυμάμαι τον πατέρα μου, ότι είναι αυτό δικό μου και εγώ θα τα αφήσω τα παιδιά μου. Πώς να σου το δώσω το αμπελάκι. Αλλά αυτός αδελφή το ήθελε το αμπελάκι οπωσδήποτε. Και ξέρετε, οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να στο πάρουν το αμπελάκι με τον τρόπο τον καλό και τον ευγενικό, έρχονται και στο παίρνουν αλλιώς. Όπως θα κάνει εδώ ο Αχάβ. Θα σου δώσω πιο πολλά. Δεν θέλω λεφτά να μου δώσεις. Δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Δεν θέλω δόξες να μου δώσεις. Δεν θέλω παλάκια να μου δώσεις. Εγώ θέλω να κρατήσω την περιουσία του πατέρα μου. Αυτό μου δώσε ο πατέρας μου και αυτό που αφήσαν οι γονείς μου σε μένα, εγώ θέλω να το διατηρήσω. Θέλω να το κρατήσω γιατί είναι δώρο από τον πατέρα μου, τη μητέρα μου. Και δεν θα το πουλήσω εσένα. Όσο και να μου δώσω. Μα θα σου δώσω πολλά. Θα σου τάξουν πολλά οι άνθρωποι. Δεν μας ενδιαφέρει, αδελφοί, πόσα πολλά θα μας δώσουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε αυτό που μας χάρισε ο Κύριος. Το που μας έδωσε εδώ, το κρατήσουμε στην καρδιά μας, μέσα στην ψυχή μας και να μην το πουλήσουμε για κανένα λόγο και σε κανέναν. Θα το κρατήσουμε με νύχια και με δόντια. Και πάει στο σπίτι του ο βασιλιάς και ο τρόπος. Δεν αφορούνται και πάρα πολύ, γιατί σαν βασιλιάς που είναι θέλει να τα παίρνει όλα. Τα καταφέρει γιατί έχει την εξουσία, έχει τη δύναμη, έχει το χρήμα, είναι όλα τους ανθρώπους, τους πολλούς έχει, τα πάντα έχει κοντά του, δίπλα του όλα. Ο άλλος είναι ένας ταλέπορος. Και τώρα ο άνθρωπος αυτός είναι σε μεγάλη ταλαιπωρία βασιλιάς, γιατί δεν κατάφερε να του πάρει το απελάκι. Και ενώ πήγε σπίτι, λέει, και ήταν σκυθροπός, στεναχωρημένος, θλιμμένος, απογοητευμένος, γιατί δεν μπόρεσε να πάρει το απελάκι του φτωχού ανθρώπου. Και τον βλέπει η γυναίκα του Ιεζάβελ και του λέει, τι έχεις βασιλιά μου, γιατί είσαι έτσι, τι σου συμβαίνει, γιατί είσαι κατηφής, αφού και να φας έχεις και να πιεις έχεις και να γλεντήσεις έχεις και λεφτά πολλά έχεις και όλοι είναι οι δούλοι σου εδώ πέρα, τα πάντα έχεις, γιατί είσαι βασιλιά μου στεναχωρημένος. Με το αμπελάκι του Ναβουθέ, έχω μεγάλη θλίψη, το αμπελάκι του Ναβουθέ θέλω να το πάρω, πάση θυσία, δόξα τω Θεώ. Και βέβαια η Ιεζάβελ, τι ξέρετε ότι είναι η Ιεζάβελ, είναι μια αισχρή γυναίκα, είναι μια πόρνη, είναι μια ειδωλολάτρησα, είναι μια που δεν αγαπάει τα πράγματα του Θεού και δεν το έχει καταλάβει ο Αχάβ, την αγαπάει κι αυτός. Αυτή η γυναίκα τώρα του λέει και γι' αυτό του λέει, βασιλιά μου είσαι βασιλιάς, ολόκληρος βασιλιάς δεν τρέπεσαι, έναν άνθρωπο, ένα ανθρωπάκι. Δεν πας το βγάζεις από τη μέση, εύκολα μπορεί να το πάρει, μη στεναχωριέσαι, εγώ θα σου το πάρω. Εύκολα τα βλέπει αυτή, γιατί νομίζω ότι μπορεί να το πάρει. Νομίζω ότι μπορεί να με τα πονηρά, με τα έτσι, με τα αλλιώ να πάει να πάρει το αμπελάκι του ανθρώπου του φτωχού. Και έτσι η αδελφή του λέει του βασιλιά μου, εγώ θα σου το δώσω. Μη στεναχωριέσαι, κάτσε εδώ. Να φας, να πιείς, και εγώ θα το κανονίσω. Και πολλά κανονίζουν σήμερα οι άνθρωποι. Αλλά τι κανονίζουν, αδελφοί. Τα που κανονίζουν είναι από το Θεό. Είναι από το Θεό πολλά πράγματα, αδελφοί, που γίνονται. Είναι από το Θεό, όταν θέλει ο άλλος να σε εξευτιλίσει, είναι ένα Θεό, καλό να θέλει ο άλλος να σου πάρει το αμπελάκι, είναι καλό να θέλει ο άλλος να σε βγάλει από τη μέση, είναι καλό, δεν είναι καλό, αδελφοί, το θέλει ο Θεός. Αλλά προσπαθούν με διάφορους τρόπους να σου βρουν ένα ψεγάδι, να σου βρουν ένα λάθος, να σου βρουν κάτι εκεί, να βρουν κάτι, να σκαλώσουν κάπου για να μπορούν να σε πολεμήσουν. Ο πόλεμος είναι εύκολο μετά. Αλλά έλατε που ο Θεός, αδελφοί, τα βλέπει όμως. Ποιος μπορεί να κρυφτεί, αδελφοί, από τα μάτια του Χριστού. Ποιος μπορεί, αδελφοί, να κρυφτεί από το Θεό. Ποιος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να νομίζει ότι ο Θεός θα τα περάσει έτσι απαρατήρητα και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αδελφοί. Γιατί πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Και ο Θεός τα βλέπει όλα. Βλέπει τον φτωχό, βλέπει τον αδύνατο, βλέπει τον ταλέπορο, βλέπει τη χείρα, βλέπει τον ορφανό τους, βλέπει όλους και μας βλέπει όλους το ίδιο, αδελφοί. Δεν κάνει διάκριση ο Θεός αν είσαι ψηλός, αν είσαι κοντός, αν έχεις λεφτά, εάν δεν έχεις. Δεν βλέπει ο Θεός τέτοια πράγματα. Οι άνθρωποι τα βλέπουν αυτά. Αλλά ο Θεός βλέπει την πραγματικότητα, αδελφοί. Έχει αγάπη μες στην καρδιά του. Και μας λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί, ενώ έφυγε η Ιεζάβελ και του λέει: μήνε βασιλιά μου εδώ και όλα θα τακτοποιηθούν. Θα τακτοποιηθούν, αλλά πώς θα τακτοποιηθούν. Πώς θα τακτοποιηθούν όμως, εντάξει, θα το πάρεις το αμπελάκι. Αλλά με ποιο τρόπο θα το πάρεις. Ο τρόπος αυτός που αν το πάρεις είναι σωστός. Είναι το θέλημα του Θεού αυτό.
Θα είμαι μαζί σου ο Θεός σημαίνει ότι δεν λογαριάζουν αδελφοί το Θεό. Γίνανε αυτοί θεοί. Και γίνονται άνθρωποι θεοί σήμερα. Εγώ τα ξέρω όλα. Μου μίλησε ο Θεός. Μου το είπε ο Θεός. Και τι σου είπε ο Θεός. Ο Θεός κάνει τέτοια πράγματα. Δεν τα κάνει ο Θεός. Οι άνθρωποι τα κάνουν αδελφοί. Ο Θεός είναι αγαθός. Ο Θεός είναι καλός. Ο Θεός εκτιμάει και τον πιο φτωχό και τον πιο ταλέπορο άνθρωπο. Τη χείρα του ορφανού εκεί του αγαπάει ο Θεός. Και όχι κι αλλήμονο στον άνθρωπο να βάλει το χέρι του στους φτωχούς και στους ταλέπορους ανθρώπους για να κάνει, του κάνει ζημιά στο σπίτι του. Όχι κι αλλήμονο στους ανθρώπους αυτούς. Και τα βρούμε με το Θεό, αδερφοί. Και αυτό πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Πρέπει να προσέχουμε, αδερφοί, την καρδιά μας να είναι ευθεία, γιατί να ξέρουμε ότι όλα τα βλέπει ο Θεός. Τίποτα δεν είναι κρυφό στα μάτια του Κυρίου. Βλέπει τα πάντα. Οι οφθαλμοί, λέει, του Κυρίου βλέπουν επί πάσα τη γη. Σε όλη τη γη βλέπουν. Και βλέπει τον αδικούμενο, βλέπει τον αδικηθέντα, βλέπει τον ταλέπορο, του βλέπει όλους ο Θεός. Και ο Θεός, αδελφοί, θα κάνει δικαιοσύνη. Ο Θεός θα κάνει έλεος. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και αυτό, σε αυτό το Θεό πιστέψαμε. Αυτό το Θεό ακολουθούμε, το μοναδικό, τον Κύριό μας και το Θεό μας που τη ζωή μας την αφήσαμε στα χέρια του. Εγώ είμαι σήμερα 60 χρονών. Άρα στο Χριστό είμαι από το 1979. Η ζωή μου δεν ήταν νιάτα μου. Σας το πω, δεν έπρεπε. 22 χρονών στο στρατιώτης ήμουνα. Δεν ζήσαμε τίποτα. Τα πετάξαμε όλα πίσω, τα αφήσαμε. Τι θα κάνουμε, Θεός, να μας αφήσει τώρα έτσι. Αφήσαμε τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο, ακολουθήσαμε τον Κύριο. Και τα νιάτα μας και τα γλέντια ξενίκια που τρέχαμε στην ασωτεία, όλα βάλαμε μια γραμμή κόκκινη διαχωριστή και λέμε τέρμα από εδώ και πω τέρμα πίσω. Μπροστά να πηγαίνουμε τώρα με τον Κύριο. Στις προσευχές, τα κηρύγματα, σύνδε επισκέψεις, αγώνα όλα τα χρόνια για το έργο του Θεού τρέχουμε να εργαστούμε, να παλέψουμε, να αγωνιστούμε, να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους, να φέρουμε ψυχές στον Χριστό, να βοηθήσουμε να γίνει το έργο του Θεού καλύτερα. Μας χρησιμοποιούσε ο Θεός όλα τα χρόνια, τρέχαμε και αγωνιζόμαστε για να κάνουμε το βήμα του Θεού. Και τη ζωή μας την αφήσαμε στα χέρια του Θεού. Και τώρα ο Θεός θα μας αφήσει εμάς, αδερφοί, έτσι, ή εσένα ή τον καθένα από εμάς. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοια σκέψη, αδελφοί, και τέτοιες σκέψεις να περνούν μέσα από το μυαλό και την καρδιά μας ότι ο Θεός θα μας αφήσει, ότι ο Θεός θα μας εγκαταλείψει. Μπορεί να περάσουμε μια δύσκολη περίοδο. Όλοι τις περνάμε. Και εγώ έχω περάσει και εσείς περνάτε και ο καθένας περνάει. Περνάμε δύσκολους περίοδους πολλές φορές και ταλαιπωρίες στη ζωή μας. Αλλά όμως, αδελφοί, τα μάτια μας βλέπουν στον Κύριο. Μπορεί να περνάμε ταλαιπωρία, να περνάμε ανέχεις, να περνάμε δυσκολίες, να περνάμε αρρώστιες, να περνάμε πολλά πράγματα, να έρθουν ταλαιπωρίες μέσα στην οικογένειά μας, να ταρακουνιέται το καράβι του σπιτιού μας, αδελφοί. Αλλά όμως ο Θεός είναι Θεός μας. Είναι ο Κύριός μας, αυτός που άρχισε με εμάς και αυτός που θα τελειώσει με εμάς. Δεν θα μας τελειώσει ο Θεός. Ο Θεός θα μας ευλογήσει, αδελφοί. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, όχι στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Όπου πάει ο άνεμος. Ο λέει σήμερα είναι μαζί σου, αυτό και αύριο, αυτό και δεν σου μιλάει, δεν σε ξέρει, δεν ποιος είσαι. Και μπορεί να είστε πολλά χρόνια μαζί, να συμπορευόμαστε μαζί και αύριο να μην σε γνωρίζει, να σου μιλάει. Είναι άνθρωποι. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Εδώ λοιπόν η Εζάβελ, αδελφοί, με τον πονηρό σκοπό της και το μυαλό της, νομίζει ότι απέμβει μέσα στα πράγματα του Θεού να καταστρέψει τον άνθρωπο αυτό για να πάνε όλα καλά. Τέτοιο μυαλό έχει. Γιατί είναι του σατανά αυτή η γυναίκα. Και προσπαθεί να κάνει κακό. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα πετύχει. Αδελφοί, δεν πετυχαίνουμε με τα ψέματα, με τις αδικίες, με τις κακίες. Δεν πετυχαίνουμε τίποτα. Να το ξέρουμε. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ειλικρινής. Ευθύς. Αυτό είναι, αδελφοί. Δεν μπορώ. Μέχρι εκεί φτάνω. Η δύναμη είναι μέχρι εκεί. Ποτέ δεν θα κάνω κάτι παραπάνω να θέλω να δείξω με κάτι άλλο. Αλλά αυτό που είμαστε, αυτό που έκανε ο Θεός και να έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτόν ότι θα μας ευλογήσει, θα είναι μαζί μας και δεν θα μας αφήσει ούτε μια ώρα μόνος, ούτε θα μας αφήσει, αδελφοί, εγκαταλελειμμένους. Στα δύσκολα. Στα δύσκολα το δούμε το Θεό. Και να δοξάζουμε το Θεό πρώτα τα δύσκολα για να δούμε πόσο μεγάλο Θεό έχουμε, αδελφοί. Στα δύσκολα θα δεις πόσο μεγάλο είναι ο Θεός. Στα δύσκολα να καταλάβεις πόσο σε αγαπάει ο Χριστός. Στην ταλαιπωρία πάνω μπορεί να περνάς και να τα βλέπεις όλα μαύρα. Και να τα βλέπεις όλα δύσκολα. Εκεί θα καταλάβεις πόσο σε αγαπάει ο Θεός και πόσο σε συμπονάει και πόσο θέλει να σε ευλογήσει και να σε βοηθήσει. Αλληλούια. Δόξα τω Θεώ. Η Ιζάβελ νομίζω ότι μπορεί να τα πετύχει. Και πάει λοιπόν η Ιζάβελ. Ησύχασε βασιλιά μου, στεναχωριέσαι, εγώ θα κάνω κουμάντο. Και φεύγει λοιπόν η αυτή και πάει και βρίσκει ορισμένους ανθρώπους εκεί δικούς της. Και λέει, ελάτε εδώ, θα κάνουμε μια νηστεία και προσευχή. Και βάζει μπροστά την νηστεία και την προσευχή στο Θεό. Να πάμε να προσευχηθούμε στο Θεό. Να κάνουμε το έγκλημα.
Και νομίζω ότι ήταν μαζί τους. Τέτοιο μυαλό έχουν και αυτοί και αυτοί που ήταν μαζί της. Θα πάμε λοιπόν και θα μαζευτεί ο λαός, όλο ο τόπος εδώ πέρα, θα μαζευτεί ότι θα κάνουμε προσευχή και νηστεία και θα πάνε όλα καλά και θα έβαλε 2-3 ψευδομάρτυρες μπροστά εκεί δίπλα στον Αβουθέα, ο άνθρωπος αυτός ανυποψίαστος, ο Αβουθέα, αγνός άνθρωπος, καλός, ευλογημένος, δεν ξέρει τίποτα, πάει και αυτός η νηστεία, πάω και εγώ να βοηθήσω, πάω και εγώ να κάνω το θέλημα του Θεού. Να μην φάω σήμερα, να πάμε να προσευχηθούμε στον Κύριο, να πάμε να δοξάσουμε τον Θεό. Με αυτό το πνεύμα πήγε ο Ναβουθέ. Οι άλλοι όμως πάνε με άλλο πνεύμα. Δεν πάνε με το πνεύμα του Ναβουθέ και το πνεύμα του Κύριου. Η Εζάβελ τους έχει δασκαλέψει τι θα κάνουν και τι θα συμβεί και τι θα γίνει. Τους έχει δασκαλέψει η Εζάβελ. Και ενώ πήγανε, λέει, εκεί πέρα αδελφοί, και έγινε η νηστεία, έγιναν όλα. Πεταχτήκανε 2-3 άνθρωποι ψευδομάρτυρες και λένε, ακούσαμε, λέει, τον Ναβουθέ να βλαστημάσει, να βλαστημίσει το Θεό και το Βασιλέα. Δεν, παιδιά, δεν βλαστήμησα εγώ το Θεό, ούτε το Βασιλέα. Δεν έκανα εγώ τέτοια πράγματα. Δεν τρέπεσαι λιγάκι που λέει, μας ακούσαμε όλοι με τα αυτιά μας. Πώς με άκουσες, αδερφέ μου. Με τα αυτιά σου με άκουσες, με είδες. Δεν λες ψέματα. Δεν είσαι ειλικρινής. Αφού η καρδιά σου είναι γεμάτη από κακία, γεμάτη από πονηρία, δεν έχεις ειλικρίνεια μέσα και αντρισμό, δεν έχεις πάνω σου. Πώς με ακούσες να πω, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όχι, τα είπες. Το βγάλαν τρελό τον άνθρωπο. Και ξαφνικά βρέθηκε αδελφή κατηγορούμενος να τον πάνε στο βασιλιά κατηγορούμενο και η κατηγορία δεν είναι απλή αδελφή, είναι θάνατος. Να θανατώσουν έναν άνθρωπο στα καλά καθούμενα. Γιατί πήγε να κάνει προσευχή και να νηστέψει και αυτός και να συμβάλλει και αυτός στο έργο του Θεού. Και τον πιάσανε λοιπόν τον άνθρωπο αυτόν και του λένε να σε πάμε, πρέπει να λιδοβαγηθείς. Γιατί η αμαρτία σου είναι σοβαρή. Και τον βγάλανε τον άνθρωπο έξω και πιάσανε όλοι πέτρες και πετάγανε πάνω στο κεφάλι του, στο σώμα του και αυτός ο καημένος δεν γνώριζε τίποτα. Άδικα. Ψευδομάρτυρες. Ψεύτες, υποκριτές. Αυτοί οι άνθρωποι που τον κατηγορήσανε. Και τώρα δεν φύγει τι γίνεται αυτός ο άνθρωπος. Πέφτει κάτω και πέθανε. Δόξα τω Θεώ. Χάρη και η Εζάβελ. Χαρήκανε όλοι για την καταστροφή αυτού του ανθρώπου. Κανένας δεν λυπήθηκε, κανένας δεν στεναχωρήθηκε. Γιατί είναι καυτηριασμένη η συνείδηση. Και όταν του ανθρώπου η συνείδηση είναι καυτηριασμένη, δεν καταλαβαίνει ότι αδικεί, δεν καταλαβαίνει ότι κάνει λάθος, δεν καταλαβαίνει ότι προσβάλλει, δεν καταλαβαίνει ότι μειώνει τον άλλον, ότι το γεμίζει θλίψη και στεναχώρια την καρδιά του, δεν καταλαβαίνει. Και άνθρωπος μπορεί να έχει τέτοια στεναχώρια και σε να πάει πιο πολύ απάνω. Αντί να αλαφρώσει το φορτίο, να πάρει λίγο φορτίο, να βοηθήσει την κατάσταση, πάμε και βάλουμε πιο πολύ φορτίο. Θα στα λέω γιατί και εγώ έχω ζήσει πολλά, αδερφοί. Και ζούμε πολλά πράγματα. Καμιά φορά τα καταλαβαίνω, τα βλέπω και λε τι γίνεται. Αλλά επειδή δεν καταλαβαίνει κανεί, πα στον Κύριο και λε, Κύριε, δεν είναι έτσι όπω τα λένε. Αναλάβει του εσύ, Κύριε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπω τα νομίζουν και όπω τα λένε. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι ψέματα. Και είναι ψέματα στα αλήθεια, το βλέπουμε εδώ, το διαβάζουμε. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι είπαν ψέματα, είναι ψευδομάρτυρες, τους πλήρωσε η Εζάβελ και να κάνει τη δουλειά της και γίναν όλα όπως τα ήθελε, όλα ταυτοποιημένα, ωραία, νομικά, ωραία, όλα ωραία και ο λιδοβολισμός νομικά, όλα είναι ταυτοποιημένα. Δεν υπάρχει αδικία για αυτούς. Ευχαριστούμε τον Θεό και φεύγει λοιπόν αυτή η γυναίκα, πάει στον βασιλιά, βασιλιά μου, και τη στεναχωριώσουμε. Πολύ απλά πράγματα είναι. Απλό πράγμα ήταν ένας άνθρωπος τώρα εδώ, ταλέπορος αυτός, εφοβόσουν αυτόν τον άνθρωπο με το αμπελάκι, εξτρά χωριέσαι. Τελείωσε αυτός ο άνθρωπος. Τι έγινε ο άνθρωπος αυτός, τον λιθοβολήσαμε γιατί βλαστήμησε, το γιο, ψάματα τώρα. Και το θάψαμε κιόλας και τελείωσε. Δόξα τω Θεώ. Και ησυχάσαμε. Σηκώνει του ο βασιλιάς, βάζει τη βασιλική στολή, χαρούμενος. Πάω τώρα στο αμπελάκι μου. Αλλά αυτό είναι ξένο το αμπελάκι, αδερφή. Το αίμα ακόμα είναι εκεί μέσα. Είναι ξένο το αμπελάκι. Είναι μια ανθρώπου ευγενής, μια ανθρώπου χριστιανού, μια ανθρώπου ευλογημένου ανθρώπου. Αυτού είναι το αμπελάκι. Και σημαίνει ότι το πήρες με άλλο τρόπο. Και ενώ αδερφοί ήταν μέσα στο αμπελάκι, ο βασιλιάς χαρούμενος, θα βάλω εδώ τα κολοκύθια μου, θα βάλω τις ντομάτες εκεί, τα πατζάρια εκεί, θα βάλω τα γκουράκια εκεί, θα το κάνω εκεί που λαχάνουν. Όλο αυτό δικό μου είναι τώρα, πώς είναι δικό σου. Αφού είναι ξένο. Σκότωσε, λέει, και έτσι εκπληρωνόμησες.
Δεν ήταν δικό σου, δεν έκανε λεφτά ο πατέρα, δεν πήρε μια κληρονομιά που ήταν αυτού του ανθρώπου και χάρηκε πάρα πολύ. Όλα ωραία, αλλά έρχεται αδερφή ο Θεό που τα βλέπει όλα. Που τον ουρανό τα βλέπει όλα ο Θεό. Και ο Θεό, αδερφή, λυπήθηκε πολύ. Και λέει: τι κακία είναι αυτή, τι άνθρωποι είναι αυτοί. Τι γίνεται εδώ πέρα, ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει στον προφήτη του Ηλία, του φωνάζει από τον ουρανό Ηλία. Σήκω να πας στο αμπελάκι του Ναβουθέ τώρα. Να κάνω κύριε στο αμπελάκι του Ναβουθέ. Πήγαινε εκεί να δεις τον αχράπτια σου όσο λόγια να του πεις, να τον ελέξεις, να πας τώρα εκεί. Και φεύγει ο Ηλίας αδερφή με λόγο Θεού και πάει και βλέπει στο αμπελάκι του Ναβουθέ μέσα το βασιλιά τον Αχάβ. Χαρούμενο, ευτυχισμένο, ευλογημένο που είναι μέσα στο αμπελάκι που είναι δικό του. Δεν μπορεί κανένα να το πάρει. Τώρα έχει πεθάνει ο Ναβουθέ, είναι δικό του, μπορεί να το πάρει κανείς και είναι μέσα στο αμπελάκι, χαίρεται και δοξάζει. Ευχαριστώ Θεέ μου που μου το χάρισες. Καμιά φορά κάνουμε τα βιέσχη μας και λέει ευχαριστώ με κύριε που μπλόγησε εσύ. Πώς ευχαριστώ Θεέ μου, το μπλόγησε. Έτσι είναι η ευλογία. Με τα ψέματα, με τις υποκρισίες, με τις κακίες, με τις πονηρίες και ευχαριστώ το Θεό που με ευλόγησε. Ο Θεός αυτό το ευλογεί, το άδικο το θέλει ο Θεός. Ούτε την αμαρτία θέλει, ούτε την κακία. Μπορεί να είμαστε αδύνατοι, αλλά είμαστε ειλικρινείς όμως. Ναι, κύριε, πέφτουμε, σφάλαμε, αμαρτήσαμε, κάναμε λάθος. Κύριε, συγχώρεσέ με για τα λάθη μου, για τις αμαρτίες μου. Και τα πάω στο Θεό για να με συγχωρεί, γιατί ξέρω ότι ο Θεός τα βλέπει όλα και τα ξέρει όλα πριν ακόμα εγώ τα κάνω. Δεν μπορεί να κρυφτείς. Και είναι χαρούμενος ο βασιλιάς και βλέπει ξαφνικά τον Ηλία να έρθει. Πού αμάνα, του κόπηκαν τα πόδια. Τι θέλει αυτός εδώ πέρα τώρα, ο Ηλίας. Ξέρει ότι είναι άνθρωπος του Θεού ο Ηλίας. Και ο Ηλίας δεν παίζει αδερφοί. Ο Ηλίας έχει λόγο Θεού. Έχει το στόμα του όταν το ανοίξει. Είναι τα λόγια του Θεού και τον τρέμουν όλοι τον Ηλία. Και μάλιστα ο Αχάβ τον ξέρει πολύ καλά τον Ηλία. Και όταν τον είδε τρόμαξε. Λέμε τι έγινε, τα μάθε όλα και όλα σε αυτούς. Πότε πρόλαβε και τα μάθε. Και μπαίνει μέσα στο αμπελάκι. Με έβρικες του λέει εχθρέ μου. Μου με βρήκες. Ο Θεός με έστειλε του λέει. Γιατί είδε ο Θεός την αδικία που έκανες. Είδε ο Θεός την κακία σου. Και γι' αυτό με έστειλε ο Θεός για να σου πω ορισμένα πράγματα, να σου κοπούν τα πόδια. Και του λέει αδερφή όλα αυτά τα κατεβατά εδώ πέρα ο Ηλίας. Από εδώ και πέρα λέει μια μέρα καλή στη ζωή σου δεν θα δεις. Από το κακό στο χειρότερο θα πηγαίνεις, θα είσαι ταλέπορος, δεν θα κοιμάσαι το βράδυ, δεν θα έχεις ύπνο, δεν θα έχεις τίποτα, θα είσαι ένας ταλέπορος άνθρωπος και μέρα νύχτα θα υποφέρεις. Γιατί λέει εσκότωσες και έτσι εκκληρονόμησες. Σκότωσες τον άνθρωπο για να του πάρεις το αμπελάκι το ξένο, δεν ήταν δικό σου. Αλλά πήγες και το πήρες με το ζόρι, γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν ευσεβής, ήταν αγαπούσε τον Θεό και αγαπούσε τον πατέρα του και τη μητέρα του και δεν έπρεπε να πουλήσει την περιουσία του πατέρα του και δεν το έκανε και εσύ πήγες και τα πήρες με το ζόρι και μπήκες τώρα εδώ και νομίζεις ότι είναι δικό σου. Αλλά ο Θεός το είδε αυτό και έχει μαζί σου να κάνει μεγάλα πράγματα από εκεί πέρα. Και αρχίζει να του λέει η αδερφή τι θα κάνει ο Θεός, τι θα κάνει στην οικογένειά του και για την Ιεζάβελ. Το αίμα της Ιεζάβελ θα το γλύψουν τα σκυλιά. Και το σώμα της λέει θα το φάνε τα σκυλιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο θάνατος αδερφή του υποκριτή, του ανθρώπου που θέλει να μπει πιο μπροστά από τον Θεό που είναι πονηρός και δεν κάθεται στα πράγματα του Θεού και θέλει να κάνει τα δικά του. Αυτό συμβαίνει αδερφή. Γιατί ο Θεός δεν παίζεται. Δεν εμπαίζεται ο Θεός. Δεν μπορεί κανείς να παίζει με τον Θεό και με τα πράγματα του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να παίζει. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αδερφοί ειλικρινείς. Γι' αυτό πρέπει ό,τι έχουμε να το πάμε στον Κύριο κατευθείαν. Ναι Κύριε, έκανα λάθος. Δεν είναι κακό αδερφή να πούμε συγγνώμη. Δεν είναι κακό να πούμε έσφαλα. Δεν είναι κακό να πούμε Κύριε δεν πρόσεξα Κύριε και έκανα αυτή την αδικία, έκανα αυτό. Αλλά το ένα το διορθώσω όμως. Υπάρχει καιρός διόρθωσης. Γι' αυτό αδερφοί να προσέχουμε πάντοτε. Είναι ο καιρός που μπορεί να κάνουμε το λάθος, να κάνουμε το κακό, να κάνουμε την αμαρτία. Ανθρώποι είμαστε, μπορούμε να θα συμβεί στη ζωή μας, αλλά να έχουμε το θάρρος. Και να έχουμε πραγματικά την όρεξη να επανορθώσουμε αυτό που κάναμε. Και υπάρχει ο τρόπος ο σωστός, όχι από την πίσω πόρτα, όχι από τη σχολιά οδός, όχι ευθεία να πας. Για να σε ευλογήσει ο Θεός. Για να μας ευλογήσει ο Θεός. Περιμένουμε σήμερα τα θαυμάσια. Κύριε, να κάνεις θαυμάσια αν το μέσο αιών ημών. Πού δεν τα κάνει τα θαυμάσια με τέτοιες καρδιές, αδερφοί. Δεν ξέρω πώς είναι η καρδιά μας απόψε. Είναι ευθεία ενώπιον του Θεού. Είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός.
Έχουμε ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Έχουμε πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο. Έχουμε κοινωνία με το Θεό, αδελφοί. Μας μιλάει ο Θεός, του μιλάμε. Έχουμε κοινωνία μαζί του. Ή έχουμε, δεν ο καθένας ξέρει τον εαυτό του απόψε. Έχουμε ειλικρίνεια στα πράγματα του Θεού να πάμε να γονατίσουμε, να ανοίξει ο ουρανός. Βλέπουμε σήμερα, αδελφοί, βλέπουμε ουρανό ή βλέπουμε κάτω συνέχεια. Όπως τη Συγκύπτουσα, έβλεπε συνέχεια κάτω. Και όταν τη θεράπευσε ο Κύριος, έβλεπε τον ουρανό. Βλέπουμε ουρανό απόψε. Αυτό έχει σημασία, αδελφοί, να βλέπουμε τον ουρανό. Να βλέπουμε τον τόπο που θα πάμε, που θα φύγουμε σε λίγο, να μπορούμε να κοιτάξουμε πάνω, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να βλέπουμε τον Κύριο από τον ουρανό, να τον βλέπουμε. Αλλά αυτό εξαρτάται από εμάς, ο Θεός θέλει. Ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει, μας αγαπάει, θέλει να κάνει το καλύτερο, γι' αυτό μας έσωσε, γι' αυτό μας ελέησε. Αλλά από εμάς εξαρτάται τώρα η πορεία μας αυτή να είναι στα πράγματα του Θεού μέσα. Να μην έχουμε το πνεύμα της Ιεζάβελ, ούτε το πνεύμα το πονηρό του Αχάβ, ούτε να θέλω να αδικήσω, ούτε να θέλω να πάρω το αμπελάκι το ξένο, ούτε να θέλω να κάνω αδικία στον άλλον. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Δεν το θέλει ο Θεός, αδελφοί, δεν θέλει ο Θεός το άδικο. Γι' αυτό να διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και στην Καινή παντού, όταν λέει, όταν θέλει να ευλογήσει το λαό, λέει αποκαταστήσατε, λέει, την κρίση, τη δικαιοσύνη. Και με βγάλετε, πάρτε, λέει, το γεγυμνωμένο από τα χέρια, λέει, του δυνάστου, να το τραβήξετε, να το πάρετε, όταν βλέπεις τον άλλο να δικείτε, πάρε το χέρι σου, τάβηξέ το, να πεις, να σηκώσεις, να πεις την αλήθεια. Όχι, αδερφέ, δεν είναι έτσι. Μην τραβήξεις τον δυνάστη να τον πάρει επειδή έχει εξουσία και δύναμη. Εσύ τι κάνεις, το βλέπεις. Το βλέπεις το κακό. Δεν μπορεί να πέμβεις κι εσύ, σαν άνθρωπος, να πεις, ναι, αδερφέ, δεν είναι αυτό, είναι άδικο. Μα, αδερφέ μου, θα τα βάλω μαζί μου μετά. Δεν πειράζει. Ο Θεός όμως θα σε ευλογήσει. Ο Θεός θα μας ευλογήσει, αδερφέ, παίρνουμε τη σωστή τη θέση. Όταν μένουμε εκεί που μας θέλει ο Θεός, θα μας ευλογήσει ο Θεός και θα μας δώσει δύναμη και πολλή ευλογία και θα δούμε τα θαυμάσια του, γιατί ο λαός του Θεού τότε είναι έτοιμος να δει τα μεγαλεία του Θεού για να μπορούμε να τα κρατήσουμε κιόλας. Γι' αυτό σήμερα, αδελφοί, έχουμε αδυναμίες. Και δεν έχουμε εδώ μια ερώτηση, έχουμε ένα αυτό που όσοι άρρωστοι είναι σήμερα, Κύριε, λέει, σε μας και μάλιστα προσευχόμαστε, πρεσβύτερ, λάτε μπροστά. Α, εσύ το παιδί σου δεν είναι κάτι στην πάταση, ο άλλος δίνει. Εμείς, μα ούτε και εσείς που μένετε και άλλοι που μένουμε, δεν γίνεται, δεν γίνεται κάτι που σου λέει, δεν βλέπουμε θεραπείες, δεν βλέπουμε κάτι, κάτι δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να αναρωτηθούμε, γιατί άραγε ο Θεός δεν μας ευλογεί. Το έχουμε ποτέ, αδελφοί, σκεφτεί αυτό. Έχει μείνει ποτέ μέσα στην καρδιά μας. Να σκεφτούμε, να κάτσουμε κάτω, να πούμε γιατί ο Θεός άραγε, δεν θέλει, δεν μπορεί, σταμάτησε να ευλογεί, δεν θέλει να ευλογήσει, τι είναι αυτό που φταίει, τι εμποδίζει το Θεό, δεν πρέπει να το δούμε, να δούμε κάτι εμποδίζει και πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να μας το φανερώσει για να μπορούμε να βλέπουμε τα θαυμάσια, τι να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε. Πήγαινε και έλα και πήγαινε και έλα. Πας με το πρόβλημά σου, γυρίζει με το πρόβλημά σου. Έρχεσαι με το πρόβλημά σου, φεύγεις με το πρόβλημά σου. Ακούς το λόγο του Θεού, ξαναφεύγεις πάλι το ίδιο. Τι γίνεται, άραγε. Δεν αλλάξει τίποτα. Δεν πρέπει να ανησυχήσουμε. Δεν πρέπει να σηκώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό, Κύριε. Έλα, σε παρακαλώ. Πες μας τι είναι αυτό που κάναμε το στραβό που δεν το έχουμε δει. Αν δεν το έχουμε δει. Αν το έχουμε δει και το κάνουμε, είμαστε υπόλογοι. Αλλά αν δεν το έχουμε δει, πρέπει να ρωτήσουμε τον Κύριο, αδερφέ. Να πάμε κοντά του να του γονατίσουμε με ειλικρίνεια. Θεέ μου, βοήθησέ με. Εγώ θέλω να πάω στον ουρανό. Εγώ θέλω να κάνω το θέλημά σου. Δεν μπορώ να τώρα με 40 χρόνια στον Χριστό τώρα να κάνω ας πούμε πισωγυρίσματα και να τρέχω από δόλια. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Βοήθησέ με. Θέλω να μου δείξει τον δρόμο. Θέλω αν κάτι δεν κάνουμε καλά. Αν κάτι δεν κάνουμε όπως πρέπει. Φανέρωσέ μας το με ειλικρίνεια όμως, αδελφοί. Όταν πάμε στο Θεό με ειλικρίνεια, με ευσέβεια, με καθαρή καρδιά, ο Θεός θα μας φανερώσει την κατάστασή μας. Θα φανερώσει το εμπόδιο. Τι είναι αυτό που εμποδίζει. Πάντα ο Θεός, άμα διαβάσουμε στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή, πάντα όταν ο Θεός σταμάταγε να ευλογεί, κάποιο εμπόδιο σοβαρό υπήρχε. Και αν αυτό δεν το εντοπίσουμε και το βλέπουμε και το αφήνουμε, θα χωνεύουμε συνέχεια. Θα σερνόμαστε συνέχεια και συνέχεια θα αρχόμαστε εδώ, απογοητευόμαστε, να μας ανοίγουν με λάδι και θεραπευόμαστε και θα στεναχωριόμαστε και θα πηγαίνουμε και τι να παραπείς σε άλλους στον κόσμο, έλα στην εκκλησία μας να θεραπευτείς. Παλιά το λέγαμε, είχαν παρουσία γιατί θεραπευόταν. Τώρα όμως τι γίνεται, αδερφοί, γιατί δεν θεραπευόμαστε. Δεν το λέμε αυτό, αδερφοί, απόψη για να προσβάλλουμε κανένα. Θέλουμε, είμαστε ειλικρινεί και θέλουμε να μας μιλήσει ο Θεός. Θέλουμε να μας βοηθήσει ο Θεός. Θέλουμε να καταλάβουμε τι μας λείπει. Τι δεν κάνουμε καλά, κάτι δεν κάνουμε καλά. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία.
Θέλουμε ο Θεός να μας μιλήσει, Κύριε, μίλησέ μας, φανέρωσέ μας την κατάστασή μας. Θέλουμε να διορθωθούμε, θέλουμε να κάνουμε το θέλημά Σου, θέλουμε να ζήσουμε για Σένα. Θέλουμε, Κύριε, να μας επισκεφτείς. Θέλω να επισκεφτείς τις οικογένειές μας. Που αδειάζουν συνέχεια εκκλησίες, γιατί να γεμίζουν, αδειάζουν, γιατί και αυτό δεν μας ανησυχεί. Κοιτάζουμε, τα βάζουν έναν τον άλλο, μαλώνει έναν τον άλλο, και συνέχεια έρθει σε λιγοστασίες και τώρα και το άλλο, και δεν το βλέπουμε αυτό. Και γιατί δεν πάμε καλά. Γιατί δεν πάμε καλά, αδερφοί. Γιατί εμείς δεν πάμε καλά. Πώς να μας ευλογήσει ο Θεός. Αποκαταστήσετε, λέει, την κρίση στην πύλη. Αποκαταστήσετε τη δικαιοσύνη. Αποκαταστήσετε όλα τα στραβά που υπάρχουν. Και ελάτε εδώ να συνδιαλλαγούμε. Και ελάτε εδώ να μιλήσουμε. Και θα δείτε τι θα γίνει μετά όταν εσείς τακτοποιηθείτε ενώπιον του Θεού. Θα δείτε όταν εσείς επιστρέψετε με την καρδιά σας τι εγώ θα κάνω, ο Θεός σας, ο Κύριός σας. Και θα το κάνει, αδερφοί, ο Θεός. Θα το κάνει οπωσδήποτε. Γιατί ο Θεός είναι εν αυτό, λέει, το ναι και εν αυτό είναι το αμήν. Και γι' αυτό πρέπει να έχουμε, να δοξάσουμε τον Θεό απόψε και να τον ευχαριστούμε πάντοτε, γιατί μας μιλάει, αδερφοί, ο Θεός. Αλλά καμιά φορά ίσως να μας αρέσει ο λόγος, θέλουμε να ακούμε ωραία λόγια, θέλουμε να ακούμε παρηγορητικά συνέχεια, αλλά πολλές φορές έχει το Θεός και μας ελέγχει κιόλας. Και μας ελέγχει, αδερφοί, γιατί θέλει να μας βοηθήσει. Στην οικογένειά μας όλοι έχουν παιδιά, έχω τρία παιδιά, εσείς δεν ξέρω πώς ζείτε, άλλος έχει τέσσερα, άλλος έχει πέντε. Τα παιδιά μας όταν ήταν άτακτα, όταν δεν προσέχανε, τα μαλώναμε. Βάλαμε μια τιμωρία έτσι, λίγο να καταλάβουν ότι κάνανε κάποιο λάθος. Δεν τα αφήναμε έτσι, κάνε παιδί μου ότι θες, πας τα όλα, τα πιάτα σπίτι, γκρέμισε τα όλα. Και δεν τα αφήναμε, γιατί δεν είναι καλό. Και τα βοηθούσαμε τα παιδιά με μια τιμωρία, με μια έλεγχο, με μια προτροπή. Καμιά φορά μια έτσι με στο ποπό του εκεί πέρα, με τρόπο, ας πούμε, οπότε δεν τα δίναμε τα παιδιά σήμερα, γιατί δεν θέλαμε να τα δέρουν τα παιδιά, αλλά μας βοηθούσαν να καταλάβουν ότι κάνουν κάποιο λάθος. Για να τα βοηθήσουμε να μην το ξανακάνουν το λάθος, να μην γίνεται συνέχεια αυτό και στη ζωή μας να είμαστε όλο με λάθη. Δεν συνεχίζει τα πράγματα του Θεού, αδερφοί. Όταν δούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, όταν δούμε ότι δεν προχωράει καλά η μηχανή του αυτοκινήτου και η λάδια, και το καταλαβαίνει και λέει, πρέπει να βάλω λάδι, γιατί και το λάδι πρέπει να τη φτιάξω τη μηχανή. Και όταν τη φτιάξουμε τη μηχανή, πάει ωραία. Και έτσι, αδερφοί, θα μας ευλογήσει ο Θεός. Εδώ λοιπόν προσπαθούσε τώρα ο Αχάβ να πάει καλά, το βασίλειο να πάει καλά, να πάει όλα καλά. Αυτός είναι διεστραμμένος. Αυτός εδώ και η Ιεζάβελ, η γυναίκα του, είναι διεστραμμένοι και οι δύο και κάνουν άλλα ντάρα και παρογγίζουν τον Θεό. Και τι κάνουν, προκαλούν την οργή του Θεού. Και ο αλίμονος τον άνθρωπο, αδερφοί, που προκαλεί την οργή του Θεού να πέσει πάνω του. Αλίμονος τον άνθρωπο. Μην προκαλούμε, αδερφοί, τον Θεό. Μην το προκαλούμε να μας τιμωρήσει. Μην προκαλούμε τον Θεό να κάνει πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός. Θεός θέλει να είναι ελεήμων. Αυτό λέει, είναι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν θέλει, λέει, ο Θεός το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει, λέει, ο ασεβής για να ζήσει. Αυτό θέλει ο Θεός. Να επιστρέψουμε για να ζήσουμε. Να πάμε στον Κύριο με ταπεινή καρδιά, με πνεύμα ταπεινό, με καρδιά συντετριμμένη, να ανοίξουμε την καρδιά μας, να μας μιλήσει ο Θεός, αδερφοί, για να δούμε το χέρι του ανάμεσά μας, να δούμε τη δόξα του, να δούμε τα μεγαλεία του. Εδώ, αδερφοί, το κακό είναι μεγάλο που έγινε. Και λέει τώρα εδώ, όταν τ' άκουσε, αδερφοί, ο Αχάβ, τον έλεξε τόσο πολύ ο Ηλίας, του μίλησε τόσο πολύ αυστηρά, που ξύπνησε, αδερφοί. Από το λίθαργο του ξύπνησε. Και πήγε, λέει, εκείνη την ώρα, μας λέει, όπως διαβάσαμε εδώ, κοιτάξτε τι λέει ο λόγος του Θεού. Πού ήταν τώρα? Λοιπόν, και λέει, και ήρθε, λέει, ο λόγος, και ως ύπουσε, λέει, ο Αχάβ τους λόγους τούτους, διέριξε, λέει, τα ημάτια αυτού και τα ρούχα του. Τι έκανα, σου λέει, και αυτού, και έβαλε σάκο, λέει, επί την κεφαλήν αυτού. Τότε βάζαν σάκο, τα ταπείνωση σημαίνει αυτό, ταπείνωθηκε μέχρι εδάφους. Και βάλε σάκο, λέει, επί την κεφαλήν αυτού και ενίστευσε, λέει, και εκείτε το τετυλιγμένος με σάκο και βάδιζε και κυφός. Είχε σκύψει το κεφάλι και σκυφτός, είχε ντυθεί πάνω, είχε βάλει το κεφάλι του, όλα νίστευε κάθε μέρα και ήταν και κυφός, λέει. Συνέχεια, στεναχωρημένος, λυμμένος, απογοητευμένος, Κύριε. Κι όμως αυτόν τον άνθρωπο, αδερφοί, ο Θεός τον είδε. Και λέει στον προφήτη, βλέπεις, λέει, πώς εταπεινώθηκε, λέει, ο Αχάβ. Βλέπεις τι έκανε ο Αχάβ. Γι' αυτό, λέει, το κακό που ήταν να κάνω, δεν θα το κάνω, λέει, τώρα θα το κάνω στο γιο του μετά από αυτό θα φύγει, γιατί με μετανόησε. Τι ωραίο πράγμα η μετάνοια, αδερφοί. Το μεγαλύτερο δώρο του Θεού για μας, είναι, για μας, αδερφοί, είναι η μετάνοιά μας, αδερφοί. Μετανοώ σημαίνει
Καταλαβαίνω τα λάθη μου, καταλαβαίνω τις αδυναμίες μου, καταλαβαίνω ότι στεναχώρησα τον Κύριο και πάω ενώπιόν του και Κύριε βοήθησέ με. Αλλά έτσι όπως πήγε εδώ, ταπεινώθηκε, φοβήθηκε. Ή το φόβο στον Θεό στην καρδιά του. Μέχρι την ώρα δεν είχε φόβο. Γι' αυτό έκανε ανεξέλεγκτα τα πάντα και έκανε οτιδήποτε κατέβαινε, του κατέβαινε. Και του λέει Ιεζάβελ. Αλλά από την ώρα αδελφή που πραγματικά του τρίξε τα δόντια ο Θεός και του μίλησε αυστηρά και κατάλαβε ότι πλέον δεν μπορεί να παίξει περισσότερο με τα πράγματα του. Δεν μπορεί να παίξει με τον Θεό. Κατάλαβε ότι ήρθε η ώρα να δώσει λόγο. Και ταπεινώθηκε, λέει ο Θεός. Και του λέει, είδες, λέει στον προφήτη πώς ταπεινώθηκε ο Αχάβ. Και τον ελέησε, αδελφή ο Θεός. Και του δίνει μια ευκαιρία ακόμα. Και ο Θεός μας δίνει πολλές φορές ευκαιρίες. Αλλά κάποια στιγμή θα τελειώσουν, αδελφοί. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει και συνεχίζει αυτή την πορεία και συνέχεια καταπατάει και κάνει πράγματα που δεν πρέπει, κάποια στιγμή, αδελφοί, ο Θεός θα τελειώσει το έλεος του. Γιατί μέχρι προσπαθεί, αλλά όταν δεν καταλαβαίνουμε και θέλουμε την πορεία τη δική μας να τραβήξουμε οπωσδήποτε και να πάμε μέχρι το τέλος, τα αποτελέσματα, αδελφοί, μετά δεν θα είναι καλά. Και έτσι, αδελφοί, αγαπητοί, ο Ηλίας ταπεινώθηκε, αλλά η Ιεζάβελ, η γυναίκα του, ό,τι είπε ο Θεός, τη ρίξανε κάτω από το μπαλκόνι τη γυναίκα του, την Ιεζάβελ, και έπεσε κάτω. Τα σκυλιά τη φάγανε, όπως το λέει ο λόγος του Θεού. Ο Θεός δεν ξεφεύγει, ο λόγος του Θεού, αδελφοί, ούτε χιλιοστό. Ό,τι λέει ο Κύριος, ούτε χιλιοστό δεν ξεφεύγει, ακριβώς όπως το λέει. Έτσι ακριβώς γίνεται. Τι ήρθανε, λέει, τα σκυλιά και τη γλύψανε και γλύψανε το αίμα της και τη φάγανε τα σκυλιά και δεν έμεινε τίποτα του Ιεζάβελ. Αυτή την ασεβή γυναίκα, αυτή δεν έχει σκοπά μετανοήσει ποτέ της. Αλλά καταστράφηκε όμως. Ο Θεός, αδελφοί, να μας βοηθήσει και να μας δώσει δύναμη, αδελφοί. Έχουμε καιρό. Σήμερα είναι μια ευκαιρία. Όλοι μας. Από μένα που σας μιλάω μέχρι όλους μας, όλοι είμαστε άνθρωποι. Ο καθένας ξέρει τον εαυτό του. Αλλά τι να κάνουμε, αδελφοί. Καμιά φορά βλέπετε, τα κάνουμε τα λάθη. Τι να κάνουμε. Στη ζωή μέσα είναι, μπερδευόμαστε. Πολλές φορές κάνουν πράγματα που δεν πρέπει. Αλλά όταν, αδελφοί, ο άνθρωπος επιστρέψει, ο Θεός τον συγχωρεί, τον ελεεί και τον ευλογεί. Και αυτό θέλουμε απόψε. Έτσι να επιστρέψουμε με όλη μας την καρδιά στον Κύριο. Κύριε, κάναμε λάθη στη ζωή μας. Βοήθησέ μας. Εμείς θέλουμε να κάνουμε το θέλημά σου. Δώσε μας δύναμη, ενίσχυσέ μας. Γιατί θέλουμε να δούμε το χέρι σου ανάμεσά μας. Και όταν, αδελφοί, εμείς μετανοήσουμε, είδατε εδώ το χέρι του Θεού το ίδιο αμέσως ο Αχάβ. Ήταν ασεβής, πλήρης ασεβής. Εμείς δεν είμαστε τόσο. Τόσο πολύ ασεβής, αφού φώνευσε, λέει, για να του πάρει το αμπελάκι του ανθρώπου. Αλλά όμως, αδελφοί, στη μετάνοια πάνω, στην επιστροφή, όταν ο άνθρωπος καταλαβαίνει και επιστρέφει, έρχεται ο Θεός και τον ελέγει. Έρχεται ο Θεός και τον ευλογεί, έρχεται ο Θεός και του δίνει πολλά μετά. Και έχει, αδελφοί, ο Θεός πολλά, πάρα πολλά να μας δώσει. Ακόμα δεν είδαμε τίποτα από αυτά που θέλει να κάνει ο Θεός. Δεν τα είδαμε αυτά που λέει μέσα η Γραφή. Αυτά τα μεγαλεία και τις ενέργειες και τα θαύματα και τις θεραπείες και όλα αυτά που λέει μέσα, δεν τα είδαμε, θα τα κάνει ο Κύριος. Αλλά πρέπει ο λαός του Θεού να ετοιμαστεί, πρέπει ο λαός του Θεού να επιστρέψει, να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού όλοι μας, όλοι μας. Όλοι μας. Να μετανοήσουμε και να πούμε, Κύριε, ελέησέ μας, βοήθησέ μας, γιατί καμιά φορά νομίζουμε τα ξέρουμε όλα. Και επειδή είμαστε πρεσβύτεροι, είμαστε ποιμένες, έχουμε κάποια θέση μέσα στην Εκκλησία, νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και τα πάντα. Αλλά δεν είναι όμως έτσι. Όσο πιο ψηλά σε βάζει ο Θεός, τόσο πιο χαμηλά πρέπει να στήσεις εσύ. Όσο πιο πολύ σε υψώνει ο Θεός, τόσο πιο πολύ πρέπει να χαμηλώνεις εσύ για να σε υψώνει συνέχεια ο Θεός, για να σε ευλογεί συνέχεια. Ο Θεός θα σε υψώνει και θα ταπεινώσει τον εαυτό σου, γιατί θα βλέπεις ότι το χέρι του Θεού είναι πάνω σου. Χέρι του Θεού, χέρ Κυρίου, λέει, είναι επ' εμέ. Γι' αυτό με έχρισε, λέει ο Θεός. Εδώ έχει το χέρι του, δεν είναι πάνω μας. Να μας χρήσει συνέχεια ο Θεός, με το Πνεύμα το Άγιο, με τη δύναμη. Ο Θεός, αδελφοί, να ευλογήσει την ευλογημένη Εκκλησία σας. Να ευλογήσει τον ποιμένα σας, να ευλογήσει όλους σας και να μας ετοιμάσει, αδελφοί, όλους για τον ουρανό. Το κήρυγμα, αδελφοί, δεν είναι ούτε έχει στόχο κανένα. Το κήρυγμα είναι για όλους μας. Από μένα πρώτα απ' όλα που το λέω, γιατί έχω κάνει πολλά λάθη και κάνω και ζητάω τον Θεό να με συγχωρέσει. Έτσι, και θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού όμως. Το παλεύω κι εγώ. Αγωνίζομαι, το χαρακτήρα μου προσπαθώ να το βάλω εκεί που το θέλει ο Θεός, προσπαθώ να κάνω το θέλημα του Θεού, άλλες φορές τα καταφέρνω, άλλες φορές τα καταφέρνω, αλλά όμως μέσα στην καρδιά υπάρχει η φλόγα να γίνει το θέλημα του Θεού. Και το λέω, Κύριε, αν θέλεις κάτι να κόψεις λίγο πιο πολύ για να πονέσω, κάνε το. Εγώ θέλω να θέσω στον ουρανό, εγώ θέλω να σε υπηρετήσω όμως. Βοήθησέ με σε αυτόν τον κόσμο. Αν έχω εγωισμό, αν έχω υπερηφάνεια, δώσε μια έτσι που πρέπει σιγανή να το καταλάβω εγώ και αμέσως
Έτσι, καμιά φορά χρειάζεται ένα λίγο αυτό για να καταλάβουμε την κατάστασή μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδερφιά μου. Αλλά όλα λέγονται με αγάπη, αδερφές, να το ξέρετε. Σας αγαπάω και εσείς το ξέρετε, με αγαπάτε. Και ο σκοπός μας όλους, και εμένα και εσάς, είναι να πάμε στον ουρανό. Έτσι δεν είναι. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.